Οι δράσεις, τα έργα και οι πρωτοβουλίες στο διάστημα του πρώτου διμήνου του 2024 για τις αντιδημαρχίες κοινωνικής πολιτικής, παιδείας και καθαριότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας που εγκαινίασε η Δημοτική Αρχή χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Δαλαμπύρας, από τις αρχές του 2024 πραγματοποιήθηκαν 21 δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας. Ξεκίνησε την ιστότητα πολύ προσφορά των θύμων από το Σύνομα Αυτών των Τρόπων. Επίσης στον καρπί στην παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου θα μπει η παιδιά μου. Δράση επιστοποίηση και βιωματικό εργαστήριο στου μαθητέ του Γυμνασίου Αβελώνα των Ξηρών Κακοποιημένων Γυναικών. Συνδρομή στου ωφελούμενου στην υποβολή αιτήσεων για πρόσθεση στην προκήρυξη 5K, καθώ και στο κέντρο του Πράγμα των Ρωμά. Δράση επιστοποίηση και βιωματικό εργαστήριο και δράση βάρεση των Ξηρών Κακοποιημένων Γυναικών. Διάθεση και διανομή 25 τόνων πορτοκαλιών σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπολίου και του Συλλόγου Τελετέχνων Λάρισα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής Εμπορίας των Περιοδοειδών Ελαιολάδου Αγροτική Υγή. Συμμετοχή των δημοτικών λειτουργών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής σε συνάντηση εργασία στο Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευση Παθών Ομάδων, που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας και Κέντρο Έρευνας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Όσον αφορά τον αθλητισμό, πραγματοποιήθηκαν ήδη σημαντικές αθλητικές δράσεις, ενώ όπως προλογίστηκε έχουν προγραμματιστεί δρομικές δράσεις και προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Προχωράμε στο σχεδιασμό για τις διοργανώσεις με αθλητικούς φορείς, όπως το Παρενέργο Στάθμα Πάλι, Σοκολάτη και Οδόμος και πάρα πολλές διοργανώσεις που ετοιμάζουμε με την υπηρεσία αθλητισμού. Έχουμε μία δομολόγηση, μία συμβουλία στο άθληση και γυναίκα με ειδικού σε θέματα άθλου και υγείας. Και βέβαια συναντήσεις και προγραμματισμό για την άρση της Ολυμπιακής Λόγας που θα περάσει από την πόλη μας την Κυριακή 21 Απριλίου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Λεωνιδάκη, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2024 έχει πετύχει ένα πολύ καλό επίπεδο οδοκαθαρισμού. Παρόλο που είχε στη διάθεσή της όλους τους λόγους που μπορούσε να επικαλεστεί, άφησε την Υπηρεσία ακάλυπτε στο κομμάτι του προσωπικού. Δεύτερον, το 2023 προχώρησε στην προμήθεια 7 προγραμματοφόρων αξίας ενός εκατομμυρίου 200.000 ευρώ με τη διαδικασία της λύσης από την Ρωμή και τα οποία θα ολοκληρωνόταν σε 5 έτη. Τα οποία είναι τόσο δυσλειτουργικά και υπάρχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις λαγών των άλλων αυτοκινήτων. Τρίτον, υπήρχαν σε συνεργεία εκτός από αποστασίων του Δήμου μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη 5 απορριμματοφόρα για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Ο λόγος τον αφήνω στην πίεση. Παράλληλα, όπως γνωστοποιήθηκε, υπάρχει πρωτοβουλία για την ανέγερση μνημείου στην πλατεία Οσέτης Λάρισας για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, που θα αναλάβει ο Δήμος Λαρισαίων, σύμφωνα με τον κύριο Μαμάκο. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ήδη έχουν γίνει πρώτες επαφές και ενέργειες, ενώ η σχετική εισήγηση για την ανέγερση του μνημείου αναμένεται να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.